Πού τους βρήκατε εσείς τους τρεις? Τον έναν τον βρήκα στη συμβολή των φώτων στα Σάντρου και Μπουλίνα και σε άλλους 200 μέτρα δεξιά σε μια παλιά οικοδομή. Άρα σας πήρατε τον πρώτο και σας είπε πάνω να πάρουμε άλλους δύο? Ναι, πήρα τον πρώτο και μου είπε, τον είχα ρωτήσει εγώ, ναι, λόγω των μέτρων, αν έχει SMS, γιατί μου ζήτησε να μεταφέρω στην ΠΑΦΟ. Εγώ του είχα πει ότι για να μπορέσω να μεταφέρω στην ΠΑΦΟ πρέπει να μου δείξει το SMS. Όντως, με έναν κινητό το οποίο είχε στην κατοχή του, μου έδειξε ένα SMS το οποίο έλεγε ότι δικαιούτου να κάνει μια μεταφορά. Και ρώτησα ότι μόνο για Κολύμπη δικαιούται να πάει στην ΠΑΦΟ και μου είπαν ότι ναι, είναι για Κολύμπη που θα πάμε. Πήγαμε στο άλλο σπίτι το παλιό, πήραμε στους άλλους δύο τους ομοεθνείς του και ξεκινήσαμε για την ΠΑΦΟ. Εσείς δεν καταλάβετε καθόλου τη διάρκεια της διαδρομής ότι κάτι πήγαινε λάθος? Απεραντίας. Ήταν πολύ χαλαροί. Οι δύο στα πισινό καθίσμα κοιμόντουσαν. Δεν μου είχα δείξει καμία ένδειξη ότι πρόκειται για ανθρώπους που είχαν κάνει κάτι παρόμοιο. Ούτε συζητούσαν κάτι περίεργο μέσα στο ταξί να καταλάβετε ότι κάτι συμβαίνει? Τίποτα. Το μόνο σε κάποια φάση κοντά στον Κόρνο πήραν ένα τηλέφωνο και τους πήραν ότι ερχόμαστε στην ΠΑΦΟ. Κάποιο φίλο μου. Τίποτα άλλο. Άρα πήραν τηλέφωνο και ειδοποίησαν ότι έρχονται, ότι πάνε στην ΠΑΦ, μάλιστα. Και ναι, πότε είδατε την αστυνομία να σας ακολουθεί? Κοντά στο χωριό Πισκοπή είχα προσέξει έναν περιπολικό το οποίο με ακολουθούσε. Εντάξει, συνέχισα την πορεία μου και σε περίπου ένα χιλιόμετρο είδα ο περιπολικό να μπαίνει από δεξιά μου. Πρόσεξα ότι οι αστυνομικοί, για να είμαι ειλικρινής, κοίταζαν μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε εμένα το μυαλό μου είπα ότι θα είναι για να τους κάνει έρευνα για τα SMS. Λοιπόν, αυτό είδα. Συνέχισε να με ακολουθά μέχρι εκεί που έγινε το περιστατικό. Όταν είδαν την αστυνομία αυτή, ανησύχησαν? Καθόλου. Καθόλου. Μάλιστα ο μπροστινός μου είχε πει να αλλάξει μουσική, να του βάλω αγγλικά. Α, εκείνη την ώρα που ήταν, μάλιστα. Προσπαθούσε να πάρει τη συζήτηση αλλού. Ναι, ναι. Ούτε καμία σχέση. Δεν είχαν ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα μεταξύ τους. Δηλαδή ούτε στη γλώσσα τους, ούτε στα αγγλικά, καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Μάλιστα. Και εσείς πώς σταματήσατε? Εντάξει, κύριε Κυριάκου, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, μετά από το χωριό Μπισούρ είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι. Ότι κάτι σοβαρό ήταν, διότι το περιπολικό, πολύ διακριτικά οι άνθρωποι, και συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του περιπολικού, με ακολουθούσαν. Όμως επειδή εγώ έκανα ορισμένες, πήγαινα λίγο σιγά, μετά έτρεχα λίγο περισσότερο για να δω την αντίδραση του περιπολικού και κατάλαβα ότι όντως εμένα ακολουθούσαν και κάτι δεν πήγαινε καλά. Άρχισα να φοβάμαι, σκεφτόμουν τι πρέπει να κάνω. Εκεί πριν το χωριό τα κούκλα μου μπήκε στο ξανά δεξιά το περιπολικό και μου είπε διακριτικά ο συνοδηγός να σταματήσω. Το οποίο και έκανα. Άρα σας είπαν σταματήσατε στην άκρη του δρόμου και μετά... Ναι, ναι. Και μετά, εντάξει, κατέβηκαν κάτω, τους έκανα έρευνα, προσπάθησαν να τους ακινητοποιήσουν, εντάξει. Αντέδρασαν, έφυγαν οι δύο, έριξαν δύο-τρεις προοδοποιητικούς πυροβολισμούς, αυτό. Μάλιστα. Και εντόπισαν τους δύο και παραμένει ο τρίτος που βλέπουμε που είναι άφαντος. Ναι, αυτός ήταν ο συνοδηγός που καθόταν μπροστά. Αυτός που παραμένει άφαντος είναι αυτός που ήταν δίπλα σας. Ναι, είναι ο πρώτος που μου είπε για να πάρουν τους άλλους δύο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή και βλέποντας τα πράγματα αργότερα, δηλαδή τώρα μετά από όλα αυτά που έγιναν, πάλι δεν βρίσκεται κάτι περίεργο στην όλη συμπεριφορά τους. Κύριε Νικήτα, πραγματικά είναι, δηλαδή, δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο άνετοι ήταν. Ήταν
τρεις συνηθισμένοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν για να κάνουν τον μπάνιο του στη θάλασσα. Τόσο χαλαρή. Σε καμία περίπτωση δεν μου είχαν δώσει το παραμικρό για να καταλάβω ότι κάτι είχαν κάνει. Μάλιστα. Αυτή η ψυχραιμία πρέπει να κάνει τους ανακριτές να ψάξουν τη δράση αυτών των ανθρώπων, γιατί ίσως η εμπειρία τους να τους οδήγησε σε αυτή τη ψυχραιμία. Μάλλον, κύριε Κυριακού, πάντως εγώ από τη σειρά μου θα θέλω να ευχαριστήσω ξανά την αστυνομική δύναμη της Κύπρου, τους τρεις αυτούς ανθρώπους τους οποίους είδα πώς συμπεριφέρθηκαν. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα λεφτά, τα χρήματα πού τα είχαν? Τα λεφτά τα είχαν, δεν ήξερα πρόβλημα να είδα λεφτά. Απλώς είχαν μια μικρή βαλίτσα την οποία δεν την έδιναν στους αστυνομικούς για τους ερευνήσεις. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν ξέρω κάτι. Άρα την βαλίτσα ποιος την κρατούσε, ο πρώτος που σταμάτησε για να τους πάρετε ή η δεύτερη? Η βαλίτσα την κρατούσε οι άλλοι δύο, όχι ο πρώτος. Μιλάμε για ταξιδιωτική βαλίτσα, μια απλή. Όχι, όχι. Ήταν μια βαλίτσα που γίνει την παλιά που βάζαμε το χωριό μας υπολογιστή μέσα. Μάλιστα, ναι. Παλιές που ήταν. Ακριβώς, ναι. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι για να έχετε να λέτε εμπειρίες. Εμπειρίες, ρε κύριε Κυριακού, είμαι από το 1996 κύριο επάγγελμα εγώ. Ήταν πολλά τα ματιά μου, αλλά δεν πίστευα ποτέ μου ότι μπορούσα να περάσω αυτά. Και εδώ μάλιστα. Εντάξει, υπήρχαν στιγμές, φαντάζομαι, φοβηθήκατε, αγχωθήκατε, αλλά εντάξει, ήταν η αστυνομία εκεί δίπλα σας. Και... Το μεγαλύτερο μου προβληματισμό ήταν ότι όταν κατάλαβα ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είχαν κάνει κάτι σοβαρό για αυτόν τον περιπολικό, ήταν το επιμονή, εκείνη τη στιγμή άρχισα να φοβάμαι μέσα στο κρύβο. Ότι κάτι δεν πάει καλά και κυμπηρεύω όντως. Και όταν κατέβηκαν και ξεκίνησαν να τρέχουν, την βαλίτσα την πήραν μαζί τους ή την άφησαν εκεί? Όχι, την βαλίτσα την είχα ρίξει, διότι όταν το συζήτησε ο αστυνομικός, επίμονα να τη δώσουν την βαλίτσα και δεν του την έδιναν, του ζήτησε μετά να την ανοίξουν. Δεν την ανοίγαν και την πέταξε ο ένας στον άλλο. Και τελικά έπεσε στο έδαφος η βαλίτσα. Μάλιστα, χωρίς να ανοίξει ωστόσο. Ναι. Δεν μπορούσε να ανοίξει, ήταν με τζιπ. Μάλιστα. Και η βαλίτσα είναι στα χέρια της αστυνομίας. Φαντάζομαι, ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο που σας έμεινε από όλη αυτή την ιστορία, κύριε Παύλου? Τίποτα, κύριε Νικέα. Απλώς θέλω να πω στους συνάδελφους οδηγούς ότι η καιρή είναι δύσκολη. Πρέπει να είμαστε πλέον 10 φορές πιο προσεκτικοί και πρέπει μαζί με την αστυνομία, μαζί με την αρχή αδειών, να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς θα διασφαλίσει ο κάθε οδηγός ταξί την προσωπική του ασφάλεια. Μάλιστα. Φορούσαν και αυτές τις μάσκες, τις χειρουργικές, τις απλές? Όχι. Που... Τίποτα? Όχι. Τίποτα. Μόνο εγώ φορούσα μάσκα. Οι άλλοι δεν φορούσαν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παύλου. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νικήτα, και τη χαρακτηρία για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Παύλου. Καλή συνέχεια.